καινούρια προσπάθεια. Δημιουργήσαμε μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας το αθλητικό τεστ DNA Gold Force. Ουσιαστικά είναι η γονιδιακή πληροφορία την οποία δεν είχαμε μέχρι χθες. Το γονιδιακό αποτύπωμα είναι μοναδικό. Άρα λοιπόν δίνουμε σημαντική πληροφορία για το κομμάτι των γονιδίων που εξετάζουν την απόδοση, την ταχύτητα, τη μυϊκή μάζα σώματος. Γονίδια στο σύνολό τους 70 που ελέγχουν και καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση, αντιοξειδωτική δράση. Ουσιαστικά έχουμε μια σημαντική πληροφορία για τους αθλητές κάθε ηλικίας και μπορούμε με αυτές τις πληροφορίες να δώσουμε εξατομικευμένη προπόνηση μέσα από το επιστημονικό τμήμα του City Doctors και του Gold Force και επίσης να δώσουμε γονιδιακή διατροφή που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την εξέλιξη του κάθε αθλητή αλλά και όχι μόνο του κάθε αθλητή αλλά και του κάθε ανθρώπου. Η σημαντική καινοτομία τώρα είναι πως ένα έλεγχος ο οποίος στο παρελθόν βρισκόταν σε, θα έλεγα, αρκετά επιβαρημένη ή έως και δυσπρόσιτη ως απαγορευτική τιμή, πλέον είναι προσβάσιμο για τον κάθε αθλητή, είτε αφορά νέο, ανεξάρτητα από το επίπεδο, ανεξάρτητα από αν αφορά πρώτα αθλητή. Αυτή η εξέταση, έτσι όπως εμείς την έχουμε δημιουργήσει μέσα από τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι για τους πολλούς, γιατί φροντίζουμε και στο οικονομικό κομμάτι να είναι μια εξέταση που παρόλο που είναι μια ακριβή εξέταση, εμείς την έχουμε φέρει σε σχέση με βάση τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο, να μπορεί να είναι προσιτή από τους πολλούς. Μια πολύ εντυπωσιακή δουλειά που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και φαίνεται ότι βρίσκει δρόμο τώρα με το City Doctors και με το Παρόν Club. Εμείς θα παίξουμε ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα. Μας ανησυχεί λίγο το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι από τα βασικά μας καθήκοντα που υλοποιούμε και μάλιστα σε συνδυασμό με τις δομές αντιμετώπισης φτώχειας οι οποίες χρειάζονται τη στήριξη του City Doctors και του Πανεπιστημίου, νομίζω ότι θα δέσει αυτή η ομάδα και με επιστημονικό προσωπικό, αλλά και με πολλές δράσεις οι οποίες τουλάχιστον από την πλευρά μας μπορούν να κοινοποιηθούν και να δουλευτούν ακόμη καλύτερα. Ένας γονέας σήμερα σίγουρα θα γνωρίζει τα πλεονεκτήματα που βάσει γονιδιακού ελέγχου θα έχει το παιδί του, άρα να πετύχουμε τη μέγιστη απόδοση. Και βέβαια θα γνωρίζουμε και τα μειονεκτήματα τα οποία μέχρι ένα βαθμό μπορούμε να βελτιώσουμε και τους ψυχολογικούς και άλλους φραγμούς που υπάρχουν στα γονίδια μας για να μπορέσουμε να τα δουλέψουμε και να τα εξαλείψουμε. Ένας σημερινός αθλητής θα έχει λοιπόν την πληροφορία για να μεγιστοποιήσει την απόδοση, για να γίνει πολύ, για να δουλέψει το πλεονέκτημά του και να φτάσει στο μέγιστο δυνατό, γνωρίζοντας όμως με βάση το γονίδιό του ότι μπορεί να φτάσει στη μέγιστη απόδοση.